Ζωή του πια, ας πούμε, ήταν περήφανος που εσύ πέτυχες. Ναι, ήταν ικανοποιημένος που πέτυχα. Μα καλά, ήταν νοήμων άνθρωπος. Δηλαδή, φαντάζομαι το. Δεν ήταν μια αιμονή ότι εγώ θέλω και καλά ο γιος μου να είναι γιατρός. Θέλω ο γιος μου να είναι εξασφαλισμένος. Εξασφαλισμένος πράγματι σε αυτή. Τι δουλειά έκανε, ας πούμε. Ήταν έμπορος κρεάτων. Ήταν μεγαλέμπορος με μεγάλη. Με οικονομική ευμάρεια, ας πούμε, με επιτυχία. Ναι, η οποία βέβαια κλειδονίστηκε, αλλά και έτσι έχω μάθει στους κλειδονισμούς. Δηλαδή, τώρα αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα που πραγματικά. Πολλοί άνθρωποι που φτιάξαμε τη ζωή μας μετά από χρόνια δουλειάς βρίσκεσαι σε μια μεγάλη ανασφάλεια ξαφνικά. Δηλαδή αισθάνεσαι ότι χάνεται το έδαφος κάτω από τα πόδια σου, δεν ξέρεις τι είναι το αύριο που θα ξημερώσει. Για κάποιους ανθρώπους που το έχουν φιλοσοφήσει ή έχουν μια εμπειρία από το παρελθόν είναι κάπως πιο εύκολο. Δηλαδή εγώ είμαι τοποθετημένος απέναντι σε αυτό και κάπως έτοιμος. Χάρη, εσύ που έχεις κάνει όλες αυτές τις πολύ μεγάλες επιτυχίες στην τηλεόραση. Χίλια συγγνώμη, και σε εποχές που η τηλεόραση άμοιβε τους δημιουργούς της. Κάποιους. Εσύ ναι. Δεν ήσουν μόνο ηθοποιός που παρακολουθούσε, και δημιουργός. Ναι, ήμουν δημιουργός. Δεν πήρες καλά λεφτά εσύ έφτασες. Πήρα καλά λεφτά. Τα κράτησες ή τα σκόρπισες. Ένα μεγάλο μέρος το σκόρπισα, διότι όταν είσαι νεότερος, κανείς δεν σου μπαίνει στο μυαλό, η αλήθεια είναι. Ότι κάποιες μετά μπορεί να μην. Ότι δεν θα έχεις μία έτσι μόνιμη ανωδική πορεία. Ναι. Είτε επειδή όμως. Αυτό μπορεί να μην συμβεί, είτε επειδή εξαντλείται αυτό που θέλει ο κόσμος από σένα, είτε επειδή εσύ εξαντλείσαι καλλιτεχνικά και δεν έχεις να προσφέρεις κάτι παραπάνω, είτε επειδή μπορεί να αλλάξει το έξωθεν περιβάλλον, όπως αυτό που συνέβη στην Ελλάδα και γίνονται πολύ λιγότερες δουλειές, οι αμοιβές είναι πολύ μικρότερες, οι φόροι για όσους τοποθετήσαμε σε ακίνητη περιουσία. Εσύ έχεις ακίνητα, ας πούμε. Έχω. Και πληρώνεις έμφυα. Και τα έχω και κλειστά μερικά. Διότι πραγματικά μου είναι πολύ επώδυνο να κυνηγάω σαν παλιά Γεωργία Βασιλιάδου σε ταινία, σαν σπίτι του Νικοκύρης. Τον Ικάρη. Μου είναι πολύ επώδυνο να καταστρέφει το σπίτι και να μου αφήνουν, ας πούμε, 8 ενίκια. Οπότε έχει σπίτια άδεια, ας πούμε, που κάθονται. Ομολόγω πως ναι, αυτή τη στιγμή. Και πληρώνω έμφυα κλπ. Θέλω να σου πω ότι η κατάσταση για όλους και δεν είναι ότι είμαι πλούσιος. Διότι όποιος έχει ακίνητα δεν είναι πλούσιος πλέον. Εμείς όμως μεγαλώσαμε με την οτροπία ότι έτσι εξασφαλίζεις. Να επενδύσουμε τα λεφτά μας. Να τα επενδύσουμε αυτόν τον τρόπο. Επίσης και άλλη επένδυση που έκανα μου βγήκε σε κακό. Ποια? Η ασπής πρόνοια. Α, έχασα από τον ψωμιάδη λεφτά και εσύ. Έχασα 150.000. Έχασα 150.000 από τον ψωμιάδη. Οπότε πρέπει να το αποδεχθείς και αυτό. Ότι μπορεί να σου. Και δεν νομίζω να υπάρχει περίπτωση. Ήταν λεφτά που αγοράστηκαν με εγγύηση του κράτους. Το κράτος είναι υπόλογο γι' αυτό. Αυτό θα έπρεπε να θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες κομπίνες που έχουν γίνει σε μια χώρα όμως που αφού μαστίζεται από τόσες κομπίνες και τόσο μεγάλα οικονομικά προβλήματα, ποιος θα κάτσει να δώσει σημασία σε αυτό το συγκεκριμένο. Και πού να βρεις το δίκιο σου. Εγώ έχω ένα δικαστήριο με έναν απατεώνα που με έφυγε τα λεφτά και με μια χρηματιστηριακή πολύ σοβαρή που πιθανόν να εμπλέκεται. Ναι. Και έχω χάσει πολύ μεγαλύτερο ποσό, τριπλάσιο από αυτό που περιγράφεις. Ναι. Και ακόμα μετά από τόσα χρόνια δεν έχει οριστεί δικαστήριο. Ναι. Αντιλαμβάνεις τώρα. Μα, ναι. Σε ποια χώρα ζούμε. Και αν χρωστάσουμε στην εφορία 5.000, θα έρθουν να σε πάρουν με την ίδια ώρα.